Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ με αυτόν τον τρόπο δεν σέβεται τους θεσμούς. Εγώ θυμάμαι, επειδή είναι πρόσφατα γεγονότα, από την επομένη μέρα της ήττας της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, άρχισε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος τη συζήτηση περί Προεδρίας της Δημοκρατίας, από τον Ιούνιο δηλαδή, και αλλαγή εκλογικού νόμου εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, αυτό είναι το ένα ως προς το σεβασμό, ως προς το σεβασμό των θεσμών. Τον θεσμό. Πάλι χθες, τίτλοι τεράστιοι, ας πούμε, ρεπορτάζ για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό είναι, λέω και πάλι, ως προς το σεβασμό των θεσμών. Εμείς έχουμε μια καθαρή άποψη. Το κύριο πρόβλημα στη χώρα σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Και δεν πρέπει να φύγει για να έρθει κάποιος άλλος. Φύγε εσύ να έρθω εγώ. Διότι υπάρχει μια πολιτική καταστροφική για το λαό, ταπείνωση της χώρας, η οποία μάλιστα δεν έχει την έγκριση του ελληνικού λαού. Δεν έχει την έγκριση του ελληνικού λαού. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό αυτή τη στιγμή. Οι εκλογές, έντονα πολιτικοποιημένες οι ευρωεκλογές, έντονα πολιτικοποιημένες και καθαρό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κανονικά, μια κυβέρνηση, θα έλεγα κανονική σε εισαγωγικά, όταν χάνεις με τέσσερες μονάδες σε μια τέτοια εκλογική μάχη, λες, δεν έχω τη λαϊκή νομιμοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να θεωρεί κανείς να είναι μανιακός των εκλογών, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν έχεις την λαϊκή νομιμοποίηση, κάνεις εκλογές. Τι να κάνεις, δηλαδή, αφού. Διότι εδώ δεν πρόκειται για μια φάση συνηθισμένη. Εδώ μιλάμε για μια κρίση. Εδώ παίρνονται αποφάσεις που θα δεσμεύσουν τη χώρα και δεσμεύουν τη χώρα ή θέλουν να δεσμεύσουν τη χώρα επί δεκαετίες. Δεν μπορεί να τα παίρνει αυτά μια κυβέρνηση η οποία είναι μειωμένη, μη λαϊκά νομιμοποιημένη. Την πολιτική κρίση. Με αυτή την έννοια, αυτό για μας είναι το πρόβλημα. Όλοι οι θεσμοί. Από εκεί και πέρα τα πρόσωπα. Δεν είναι ζήτημα προσώπων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Είναι ζήτημα ότι από τα πράγματα. Από τα πράγματα. Γιατί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε να εκλεγεί καν ούτε ένας δικός του. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας το Μάρτιο του 2015, τον Απρίλιο, δεν ξέρω πότε, περίπου εκεί, Μάρτιο. Πρέπει να γίνει μετά από εκλογές που θα έχουμε μια κυβέρνηση νομιμοποιημένη. Να μην γίνει με αγχώδικα με 180 τόσο ή 180 ή να μην μπορούμε να βγάλουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να γίνει με μια μεγάλη πλειοψηφία. Με προτάσεις της μιας κυβέρνησης η οποία έχει βγει πρόσφατα και έχει νοπεί τη λαϊκή εντολή και τη λαϊκή νομιμοποίηση. Και από τη δική σας πλευρά θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα λόγο να υποβάλει υποψηφιότητα. Σε αυτή τη φάση. Υποψηφιότητα. Εννοείται. Θα συνεχίσουμε και την κουβέντα από αυτού. Γιατί ανοίγει όμως αυτή η κουβέντα, κύριε Καρύδη, πάλι νωρίς. Πολλοί, το λέγαμε και εμείς νωρίτερα το πρωί. Λέγαμε ότι υπήρχε μια κριτική σε όσους άνοιγαν αυτή τη συζήτηση και μες στο κατακαλό καιρό και νωρίτερα κτλ. Λέγοντας ότι η διαδικασία είναι στην ώρα της, με βάση τους θεσμούς, το Φλεβάρι. Ισχύει αυτό. Έτσι όπως γίνεται κανονικά. Μάλιστα, συζήτηση. Υπήρχε μια κριτική σε όσους έλεγαν ότι υπάρχει δυνατότητα να προστρέξουμε αυτή, νωρίτερα. Κύριε Λυρητζή, γιατί ξανανοίγουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή η συζήτηση δεν άνοιξε από κάποιο επίσημο όργανο είτε της κυβέρνησης είτε ενός κόμματος. Όχι, άνοιξε από διαρροές κυβερνητικές. Άνοιξε από μια εφημερίδα, η οποία μπορεί να ήθελε να αναδείξει αυτό το θέμα και να έκαναν οι συντάκτες κάποιες συζητήσεις. Το θέμα αυτό υπάρχει. Και πολύ καθαρά νομίζω ότι υπάρχουν τοποθετήσεις που λένε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας καλύτερα πρέπει να μείνει έξω από τις στενές κομματικές διαμάχες. Ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει την πορεία εξόδου από την κρίση. Αυτή η πορεία δεν πρέπει να διακοπεί και να διαταραχθεί και συνακόλουθα οι θυσίες του ελληνικού λαού μέσα από κομματικά παιχνίδια ή θεσμικά παιχνίδια. Και γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα και είναι στον κατάλληλο χρόνο να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η πλειοψηφία των 180 ευρώ. Είναι μια συζήτηση ανεξάρτητη. Αφήστε με λίγο να σας πω κάτι άλλο. Εχθές είχε ο κύριος Τσίπρας μια συνέντευξη στη Real. Ενώ ήταν πολύ διεκτικός με αλαζονικό ύφος και υπεροπτικό ύφος απέναντι σχεδόν σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ακόμα και για αυτό το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να προτείνουμε τίποτα, η γραμμή μας είναι να πάμε σε εκλογές, όταν το ρώτησαν για τον κύριο Καραμαλή, αν θα τον υποστηρίξει μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνει και αν βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, για